Γεια σας αγαπητοί φίλοι, 153F16, κάθε τύπον έχει Ελλάδα από μπλοκ 30 μέχρι μπλοκ 70, μπλοκ 72 Viper. 83, τα πιο σύγχρονα, μπλοκ 52 Plus και Advanced, γίνονται μπλοκ 70, 72 Viper. Υπάρχει όμως το μείζονο σημασία θέμα από κατά το ίμιση σχεδόν του στόλου των F16. 153 έχουμε, αν μείνουμε με 83, μειώνεται στο μισό η αριθμητική ισχύς και αυξάνεται η τεχνολογική. Σε κάθε περίπτωση, σε επόμενη εκπομπή, θα ασχοληθούμε με τα όπλα των F-16. Ε, θα σας ανακατευθύνει ε, αυτή η ε, πρεμιέρα που κάνουμε, αυτή η εκπομπή, θα σας ανακατευθύνει στην επόμενη για τα όπλα που θα γίνει σε μία εβδομάδα. Να σας πω λοιπόν εδώ ότι πολλές φορές έχουμε πει, ότι πρέπει να αναβαθμιστούν όλα τα F-16 στο επίπεδο Viper. Αντιλαμβανόμεθα δυσκολίες στο πρόγραμμα των Block 30, τα οποία είναι παλαιότερου τύπου, αυτά μπορούν να ενισχυθούν, να αναβαθμιστούν με απάρτια των Block 52 Plus και advance που γίνονται Viper και να, να έχουν το καθήκον της καθημερινής αστυνόμευσης του FIR Αθηνών. Ε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την Κύπρο και να μην φθύρουμε έτσι τα Rafale, τα Mirage 2005 και τα F16 Viper να τα έχουμε καθαρά για περίπτωση σειράξεως των απαραίτητων ασκήσεων να είναι δηλαδή στρατηγικά όπλα που δεν θα φθύρονται. Είναι κομβική σημασία ο ρόλος των F16 Block 30 για να μην φθύρουμε τα ακριβότερα και πιο σύγχρονα μαχητικά μα. Τα 38 όμω F16 Block 50 είναι μονόδρομο η αναβάθμισή του για να έχουμε τουλάχιστον έναν αριθμό 121 μαχητικών F-16 ούτω ώστε να μαζί αρθριζόμενα μαζί με τα 24 Rafale, τα 24 Mirage 2005 και τα 20 συν 20 F-35 Lightning II να έχουμε έναν αριθμό άνω των 200 μαχητικών που είναι απαραίτητη η οροφή αυτή για την άμυνα της Ελλάδος στον αέρα δεδομένης της διογκούμενης εξανατολών απειλής. Εδώ τίθενται και άλλα θέματα όπως είναι τα απάρτια, τα πανάκριβα πολλών εκατομμυρίων τα οποία αφαιρούνται από τα F16, Block 52 Plus και Advanced που γίνονται Viper. Αυτά είναι πανάκριβα, έχει ακουστεί να τα πωλήσουμε στην Αμερική από όπου τα πήραμε ούτω ώστε να τα διαθέσουν οι Αμερικανοί σε άλλους χρήστες. Πάντως αυτά πρέπει να φύγουν τα απάρτια και με τα χρήματα να προσθέσουμε και άλλα να αναβαθμιστούν τα 38F16 Block 50 στο επίπεδο Viper. Η λύση Viper θα είναι σύμφωνα με πληροφορίες γύρω στα στο 1 δις θα φτάσει. Ε, το να γίνουν τα F-16 Block 50 M θα είναι γύρω στα 700 εκατομμύρια ο βάζουμε άλλα 300 δηλαδή και γίνονται Viper και είναι σημαντικό να γίνουν Viper διότι αν αρχίσουμε τώρα να τα εξυγχρονίζουμε θα δώσουμε 700 εκατομμύρια και αυτά θα αρχίσουν από το 2028 που θα είναι ήδη παλιά να ενισχύουν τις δυνάμεις μας έτσι Viper κατευθείαν και έχουμε ομοιογένεια στο στόλο των F-16, πράγμα πολύ πολύ σημαντικό. Η Ελλάδα έχει αεροπορική υπεροχή απέναντι της, Τουρκία της Τουρκίας, χωρίζει χάσμα την πολεμική μας αεροπορία από την τουρκική, γεγονός που δίνει ιδιαίτερο, ιδιαίτερα σημαντικό στρατηγική σημασίας προβάδισμα σε περίπτωση επιχειρήσεων. Είναι το α και το ω, όχι το ω, είναι το α, να το πω πιο ορθά, των επιχειρήσεων στην εποχή μας η αεροπορική κυριαρχία. Το ΩΜΕΓΑ είναι ο υποβρυχιακός θόλος που και εκεί έχουμε και θα διατηρήσουμε αεροπορική υπεροχή. Και ανάμεσα στο Α και το ΩΜΕΓΑ είναι οι μονάδες επιφανείας πολύ σημαντικές για ένα αρχιπελαγικό νησιωτικό κράτος όπως είναι η Ελλάδα και τα δύο ελληνικά κράτη και η Κύπρος. Και φυσικά είναι τα άρματα, είναι το πυροβολικό, είναι οι δυνάμεις μας, οι αντιαεροπορικές και όλα αυτά και εχμή του δόρατος ή πύραυλοι δεν πρέπει να τα ξεχνάμε όλα αυτά. Αυτά προς το παρόν, αν σας άρεσε η εκπομπή κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλή συνέχεια αγαπητοί φίλοι σε όλους.